Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου μνήμης της Αποστόλου Αγίας Λιδίας Φιλιππισίας στο Ιερό Προσκύνημα Βαπτιστήριο της Αγίας κατά το διήμερο 19 και 20 Μαΐου. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα της Κυριακής τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός παρουσία πλήθους πιστών και αιρετών και στη συνέχεια σηματοδοτήθηκε και επίσημα η έναρξη του επετειακού εορτασμού των 100 χρόνων της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τις διαπατριαρχικού τόμου και κατέθως κανονικό επανιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, η οποία ιδρύθηκε μεν το πρώτον υπό του Αγίου Κορυφαίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Τα πρόσωπα και τα πράγματα, όταν έχουν μέσα τους τη ζωή και την καρδιά, τότε έχουν τη δυνατότητα να μιλούν με τρόπους διαφορετικούς στις ψυχές μας. Και οποιασδήποτε πράξεις, ενέργειες, εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την ιστορία των ανθρώπων και εμπροκειμένου του τόπου μας και πολύ συγκεκριμένα με την εκκλησιαστική του ιστορία, δίδει ιδιαίτερη εμφάνεια και σημασία το γεγονός ότι σήμερα εδώ, μετά τα όλα όσα ακούσαμε, να προκηρύξουμε, να εμφανίσουμε, να παρουσιάσουμε και να εκθέσουμε προς όλο τον κόσμο αυτό που είμαστε, αυτό που ήταν εκείνοι που προϋπήρξαν, αλλά και αυτό που είμαστε εμείς σήμερα για τα επόμενα 100 χρόνια, εάν υποτεθεί ότι εφέτος κηρύσουμε την έναρξη των επομένων 100 ετών της ζωής της τοπικής μας εκκλησίας. Είναι και η στιγμή που ζούμε σήμερα. Η στιγμή αυτή η οποία μας φέρνει στο νου και την καρδιά, εκείνη την συγκλονιστική ημέρα που ο Απόστολος Παύλος μετά το όραμά του στην Τροάδα, εκείνη τη συγκλονιστική επίκληση του Μακεδόνος Ανδρός για βοήθεια, έρχεται και τα ευλογημένα του πόδια, οι ωραίοι πόδες του πατούν για πρώτη φορά την Μακεδονίδα γη και ταυτόχρονα για πρώτη φορά την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι πέραν πάσης αντιλογίας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στο κοινό το επετειακό μετάλλιο της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου των 100 χρόνων και φυσικά παρουσιάστηκε το εισαγωγικό βίντεο για τον εορτασμό των 100 χρόνων, μια παραγωγή και τεχνική επεξεργασία του Δημήτρη Χατζόγλου, σκηνοθέτη του Ένα Channel και καλλιτεχνική επιμέλεια της γραφίστριας και διαφημίστριας Θόμης Αγγέλου. Την έρευνα διενέργησε ο ερευνητής της τοπικής ιστορίας Κώστας Παπακοσμάς, ενώ το κείμενο και το οπτικοακουστικό υλικό προέρχονταν από το αρχείο της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που ο σεβαστός Μητροπολίτης μας, Στέφανος, μου έκανε την τιμή να προλογίσω αυτό που θα δείτε σε λίγο, αλλά και να πω δύο λόγια σε αυτόν τον ιερό χώρο. Ένα χώρο που πολλοί από μας τον επισκεπτόμαστε όχι μόνο τέτοια μέρα ή την αυριανή, αλλά πολλές φορές στη διάρκεια ενός χρόνου. Και αυτό το οφείλουμε, όπως είπε ο πατέρας Γεράσιμος, στο μεράκι, στην αγάπη, στην επιμονή του μακαριστού Προκοπίου. Οι περισσότεροι εδώ έχουμε μεγαλώσει με τις συμβουλές του, με τις νουθεσίες του, με την αγάπη του αλλά και τις φωνές του. Σε αυτόν εδώ λοιπόν το χώρο, τον ιστορικό της Αγίας Λιδίας, που το πρώτο λιθαράκι βγήκε από τον αείμνηστο Αλέξανδρο. Ήταν αυτός που άκουσε τους ιερείς της περιοχής. Πολύτιμος συνεργάτης στην δημιουργία των ελληνικών αυτών παραγωγών είναι ο κύριος Δημήτρης Χατζόγλου, σκηνοθέτης του τηλεοπτικού σταθμού Ένα Channel και απόφυγε της
Ακαδημίας Τέχνης και Κινηματογράφου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τον επαγγελματισμό, το ήθος και την υπομονή. Από μέρος μου, να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια της αγαστής συνεργασίας μας. Η διαχρονικότητα της επαγγελματικής αυτής σχέσης που ξεκίνησε επί Μακαριστού Προκοπίου με αφορμή την έκδοση του επαιτειακού ημερολίου 2000 έτη από γεννήσεως Ιησού Χριστού 1950 έτη από ελεύσεως Αποστόλου Παύλου αποδεικνύει την πρόθεση της Μητροπόλεως μας να αξιοποιεί και να επιλέγει συνεργάτες από ένα ετόπιο ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεχίζουν να δημιουργούν και να εργάζονται. Να σας παρακαλέσω επίσημα πλέον να κλείσετε τη σημερινή σεμνή τελετή μας, κηρύσσοντας την έναρξη, όπως είπαμε, του επαιτειακού εορτασμού, τιμώντας καταρχήν τους δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, Center TV και ένα channel και Center TV, και γι' αυτό τον λόγο να παρακαλέσω να έλθουν κοντά μας από μέρους του Center TV την κυρία Εύα Πασαλίδου και από μέρους του ένα channel την οικογένεια Κουκουτίνη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας θα τους απονείμει τιμητικό έπαινο, επαιτειακό μετάλλιο της Μητροπόλεως μας, το οποίο εκόπη το 2011. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε πάντα από τη Μητρόπολη σε ό,τι χρειαστεί.